πρώτα απ' όλα καλημέρα. Προλαβαίνεις να ξεκουραστείς καθόλου μετά από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι? Καλημέρα. Είναι μέρα ξεκούρασης σήμερα. Κάνουμε την αποθεραπεία μας και προσπαθούμε να ξεκουραστούμε γιατί έχουμε σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή. Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο το χθεσινό παιχνίδι στην άκρη. Να σου πούμε συγχαρητήρια για την κλήση σου στην Εθνική. Θα σου κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα χθες και στον προπονητή. Δεν σε ρωτήσω αν την άξιζες ή όχι, γιατί το θεωρώ δεδομένο. Θεωρείς ότι άργησε? Ευχαριστώ πολύ κιόλας για τα καλά σου λόγια. Δεν ξέρω αν άξιζε ή όχι, αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία. Νομίζω ότι την περίμενα πάρα πολύ καιρό. Ήρθε τώρα. Θα φανεί στην πορεία αν ήρθε την κατάλληλη στιγμή ή όχι. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνω εγώ είναι να δουλεύω πάλι με τον ίδιο τρόπο και να μπορέσω να καταφέρω και περισσότερα πράγματα. Την Κυριακή είναι το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, που ουσιαστικά κλείνει το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ο δικός σου απολογισμός για όλη αυτή τη διαδρομή από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα? Νομίζω ότι δεν μπορώ να κάνω ακόμα τον απολογισμό. Πρέπει να τον κάνουμε στο τέλος χρονιάς. Μέχρι στιγμής έχουμε αποκομίσει πολλές εμπειρίες. Έχουν γίνει πολλά παιχνίδια. Όπως είπα και πριν, στα περισσότερα παιχνίδια πρέπει να βγαίνουμε με τον ίδιο έτσι τρόπο. Ακόμα και από τις ήττες έχουμε κερδίσει εμπειρίες. Αλλά πιστεύω ότι με τη δουλειά και με την ίδια αποφασιστικότητα θα μπορούμε να καταφέρουμε και άλλα και περισσότερα πράγματα. Ωραία, θα σε ρωτήσω από αυτό λοιπόν. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο κέρδος που έχεις πάρει φέτος από μία ήττα και από ποια? Και από νίκες και από ήττες έχω πάρει. Αλλά κυρίως είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε τον πρώτο στόχο μας. Από εκεί πιστεύω πήρα περισσότερα πράγματα. Αλλά όπως έχω αναφέρει, είναι καλό να έρχονται και οι ήττες για να ξέρεις και να βλέπεις ποιος είναι κοντά σου και στις δύσκολες στιγμές. Οι νίκες είναι πάντα ωραίες και κλείνουν τρύπες, αλλά οι ήττες είναι αυτές που πραγματικά βλέπεις ποιος είναι δίπλα σου. Ωραία. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης του 2017, όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, με τον Αλέξανδρο σήμερα που είναι μέλος της Εθνικής, είναι ο ίδιος άνθρωπος και αγωνιστικά και σε προσωπικό επίπεδο? Ναι, σε προσωπικό επίπεδο ο ίδιος είμαι. Αγωνιστικά έχω βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς και αυτό οφείλονται οι προπονητές μου. Σίγουρα πιστώνεται στον κύριο Σκιαθήτη το ότι πόσο έχω βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο και στον κύριο Λουτσέσκου που θέλει κάποια πράγματα από μένα και πραγματικά είναι δίπλα μου και θέλει να τα πετυχαίνω κάθε μέρα. Είναι άνθρωποι που είναι δίπλα μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά με έχουν βελτιώσει. Αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσα να ξεχάσω και τους συμπαίχτες μου γιατί με αυτούς περνάω πολλές ώρες μαζί. Είναι άνθρωποι που βελτιωνόμαστε μαζί όλο αυτόν τον καιρό και φυσικά τη σύντροφό μου. Και κλείνοντας, πώς φαντάζεσαι τον Αλέξανδρο στο τέλος της χρονιάς? Νομίζω ότι ο ίδιος στόχος που έχουμε όλοι μαζί, να κατακτήσουμε με αυτή την ομάδα όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε. Φυσικά, φυσικά να πάρουμε το πρωτάθλημα, να είμαστε εμείς οι νικητές, το κύπελλο αν μπορούμε και φυσικά να περάσουμε στην επόμενη φάση στην Europa League και όσο μπορούμε και να μην έχουμε ταβάνι, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και εννοείται να έχουμε την υγεία μας.